Η χιονάτη της Πάρνηθας του Ηλία Βενέζη Διαβάζει η Βασιλική Αρβανιταντόνι. Η μικρή Άννα είναι πια τώρα σε θέση να καταλαβαίνει τη μεγαλοπρέπεια του κόσμου. Δεν κάθεται να κοιτάζει με απορία όταν περνούν τα σύννεφα, όταν αστράφτησαν πέφτη πέφτει βροχή, έγινε φίλη και με τα δέντρα. Τα δέχτηκε σαν πλάσματα που ήρθαν στη γη μονάχα για να την ευχαριστούνε, να τις κάνουν σκιά άμα έχει ήλιο ή να σαλεύουν τα φύλλα τους όταν φυσά τα γέρι για να παίζει. Μονάχα σαν ήρθε το χιόνι, αυτό ήταν πολύ νέο και η Άννα γοητεύτηκε. Κόλλησε το πρόσωπό της στο τζάμι του παραθύρου και έμεινε ώρα κοιτάζοντας την άσπρη μαγεία που έπλεε στην ατμόσφαιρα. Το φως στα γαλάζια μάτια της ανακατεύτηκε τότε παράξενα με το άσπρο φως του χιονιού. Ήταν σαν να ήρθα φρός και κύματα, σαν να ήρθε Αιγαίο μέσα στο χειμωνιάτικο κλειστό χώρο του δωματίου. Η Άννα είδε το χιόνι, πλημμύρισε τα μάτια της από χιόνι και έπειτα «Τι είναι αυτό» ρώτησε τη μητέρα της. «Χιόνι είναι Άννα, το λένε χιόνι. Γιατί το λένε χιόνι» Έτσι το λένε, γιατί είναι πολύ άσπρο και έρχεται ίσια από τον ουρανό. Η Άννα θυμάται το κάτασπρο φόρεμα που τις βάζουν τις μέρες που έχει ήλιο. Έχει μια σπάνια ικανότητα να συνδέει αμέσως τις όμοιες εικόνες, τα όμοια σχήματα και τα χρώματα. Όταν θα βάλω τα άσπρα μου λέει θα είμαι κι εγώ χιόνι. Ναι Άννα, θα είσαι σαν το χιόνι. Θα σε λέμε τότε χιονάτι. Έτσι ήταν η χιονάτη. Έτσι ήταν η χιονάτη. Τι είναι η χιονάτη. Α ναι δεν ξέρεις τίποτα για τη χιονάτη θα σου πω. Και ενώ το χιόνι έπεφτο ένα, η Άννα έμαθε ότι έπρεπε να μάθει για τη χιονάτη. Δεν ήταν η χιονάτη του ξενικού παραμυθιού αυτή με την κακιά βασίλισσα και με τους νάνους. Ήταν μια άλλη χιονάτη, ένα κοριτσάκι βοσκών που ζούσε στην Ελλάδα. Εκεί στα μέρη της Πάρνηθας, Κανένα κακό πνεύμα δεν την έστειλε στο δάσος να χαθεί. Τέτοια κακά πνεύματα δεν ζουν στα βουνά της Ελλάδας. Έτυχε όμως να περάσει μια μέρα από το καλύβι τους ένα ελαφάκι, το μοναδικό ελαφάκι που ζούσε στα βουνά της Πάρνηθας. Η χιονάτη καθόταν στην πόρτα του καλυβιού και ταξίδευε όνειρα πάνω στα σύννεφα όταν είδε το ελάφι. Τρόμαξε πολύ γιατί δεν είχε δει καμιά άλλη φορά ελάφι. Μα σαν πόρεσε και το κοίταξε με στα μάτια, στη στιγμή ξεφοβήθηκε γιατί είδε τούτο το παράξενο. Τα μάτια του ελαφιού ήταν δακρυσμένα, όπως ποτέ δεν γίνεται με τα άλλα πλάσματα του βουνού εξώνα από τους ανθρώπους. «Πώς σε λένε» του λέει η χιονάτη παίρνοντας θάρρος. «Με λένε ελάφι. και που μένεις, δεν σε είδα καμιά φορά εδώ στα μέρη μας». Πού να με δει κοριτσάκι, εγώ ζω βαθιά μες στο δάσος που είναι πέρα από το άρμα, πέρα από τη μεγάλη χαράδρα. Και είσαι εκεί έρημο και μονάχο. Είμαι μονάχο κοριτσάκι, όμως δεν είμαι έρημο, έχω πολλούς συντρόφους. Έχεις πολλούς συντρόφους, Ου! Έχω πολλούς. Έχω τα φύλλα που βουίζουν στα δέντρα και που μινούν τον καιρό που θα έρθει, Έχω τα σκουλίκια που σαλεύουν στη γη, Έχω το χορτάρι που φυτρώνει ύστερα από τη βροχή. Δεν είμαι μονάχο. Και τα μάτια σου γιατί είναι έτσι, Γιατί κλαίνει τα μάτια σου, Το αϊλάφι δεν ξέρει τι να πει γι' αυτό, Δεν ξέρει τίποτα σίγουρο. Σαν ήταν μικρό, είχε μια φορά ακούσει ένα παλιό παραμύθι που του λέγανε μια ιστορία των προγόνων του, των πρώτων ελαφιών που ήρθαν στη γη. Ζούσανε λέει τα ελάφια σε μεγάλα παρθένα δάση και ήταν πολύ καλά έτσι που ζούσαν ξένιαστα με τα άλλα θεριά και τα πουλιά όταν κάποτε ξεστράτησαν. Βγήκαν από τα λιμέρια τους, περιπλανήθηκαν πολλές μέρες και πολλές νύχτες και άξαφνα βρέθηκαν μέσα στη χώρα των ανθρώπων. Ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που αντίκριζαν τα πρώτα ελάφια του κόσμου. Κάθισαν τα ελάφια και τους παραφύλαξαν και είδαν τα παράξενα πλάσματα με τα δυο πόδια όλη τη μέρα σκύβαν τη γη και σκάβανε, την ξελκονούσαν και πάλι την άφηναν στον τόπο της. Όλη τη μέρα βογκούσαν, ως που ερχόταν η νύχτα και βγαίναν τα άστρα. Τότε μόνο σαν πέφτανε να κοιμηθούν ησύχαζαν και πάλι όταν τα άστρα φεύγανε πάλι άρχισαν να χτυπούν τη γη σαν μια δύναμη σκοτεινή να τους πρόσταζε όλο να σκάβουν και όλο να βασανίζονται βγάζοντας το χώμα από τη γη. Όμως το χώμα πάλι έπεφτε πίσω, η γη ήταν ατέλειωτη, ατέλειωτο ήταν και το μαρτύριο των ανθρώπων. Περίεργα τα ελάφια πήγαν πιο κοντά και τους κοίταξαν με στα μάτια. Για πρώτη φορά είδαν δάκρυα με στα μάτια των ανθρώπων. Τότε και εκείνα δάκρυσαν. Και από εκείνη τη μέρα όλα τα ελάφια του κόσμου κλαίνε για τη μνήμη των ανθρώπων της γης που βασανίζονται.